Χθες έγινε στη Βουλή επί της αρχής συζήτηση στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το θέμα το περίφημα της κουκούλας. Ήθελα λοιπόν να είμαι εκεί. Δεν είναι ιδιώνυμο. Ιδιώνυμο έχουν προτείνει εμείς. Θα ακούσεις τώρα το καθένα τον κόσμο. Α, δεν έγινε ιδιώνυμο. Όχι βέβαια. Γιατί έτσι πήγα, δεν είχαν πει. Θα το ακούσεις τώρα, θα καταλάβεις. Ναι. Γιατί πήγα και μίλησα. Γιατί διάβασα και μέσα στη ζούγκλα. Γιατί πήγε και η πρώτη μέρα του γάμου να μιλήσει στη Βουλή. Πρώτα απ' όλα γιατί αγαπητοί, είμαι βουλευτής. Και ο βουλευτής δεν επιτρέπεται να βάζει πίσω από τα καθήκοντα εκείνα που ο λαός του ανέθεσε, οτιδήποτε άλλο, ακόμα και τα αυστηρά προσωπικά του ζητήματα. Εγώ, ως μη μετέχων στο πρώτο θερινό τμήμα της Βουλής, γιατί έχω οριστεί να βρίσκομαι στο τρίτο θερινό τμήμα της Βουλής, αυτό που συνεδριάζεται το Σεπτέμβριο, δεν μπορώ να συμμετέχω στην κατάρθρον συζήτηση των νομοσχεδίων, παρά μόνο αντικαθιστώ κάποιον άλλον άξιο συνάδελφό μου. Μπορώ όμως να συμμετέχω, όπως και όλοι οι βουλευτές, στην επί της αρχής συζήτηση. Mm. Γιατί εκεί δεν χρειάζεται να είσαι μέλος του τμήματος, πηγαίνουν και 300 αν θέλουν. Mm. Πήγα λοιπόν χθες που ήταν η επί της αρχής συζήτηση για το θέμα της κουκούλας, γιατί ήθελα να θέσω συγκεκριμένα ζητήματα στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Και βεβαίως έτυχε να είναι επί της αρχής συζήτηση για ένα θέμα που κυρίως με ενδιαφέρει και με αφορά η πρώτη μέρα μετά το γάμο. Τι να κάνουμε τώρα. Το λέω γιατί διάβασα και τα σχετικά σχόλια. Όχι. Εμείς το καθήκον μας το έχουμε ψηλά. Έπρεπε να είμαι εκεί και νομίζω σε λίγο που θα παίξω την ομιλία μου θα την απολαύσετε, υπό την έννοια ότι για άλλη μια φορά προσπαθήσαμε να πούμε τα πράγματα όπως πρέπει να λέγονται. Δυστυχώς οι απαντήσεις που λάβαμε από τον κύριο Δένδια ήταν αποκαρδιωτικές, αλλά τέτοια σας θα πω στη συνέχεια αφού δούμε και το βίντεο. Πριν πάμε όμως στο βίντεο και πριν πάμε σε τίποτα άλλο, θέλω να πάμε σε 2-3 πακέτα βιβλίων για να μπορούμε μετά να έχουν το χρόνο οι φίλοι τηλεθεατές να παραγγέλνουν. Και ξεκινάω, μια και η Λεωνίδα μου εξαντλήθηκε το τρίτο μου έργο του Σαράντου Καργάκου, η ιστορία των αρχαίων Αθηνών. Η ιστορία των αρχαίων Αθηνών εξαντλήθηκε. Έτσι. Το λέγαμε. Το είχαμε πει. Πήγε πολύ καλά και αυτές που το δείξαμε. Ναι. Αλήθεια είναι. Πρόκειται περί σπουδαίου έργου. Ήταν πολύ ωραία η παρατήρησή σου για τον Περικλή, ναι, και για τον Παρθενό, όλα αυτά που. Μα θέλω να καταλάβει ο κόσμος. Είναι εξαιρετικά υποκριτικό να αποθεώνει κάποιος τα ιερά γλυπτά του Παρθενώνος, εάν δεν καταλάβει τον πολιτισμό που γέννησε αυτά τα γλυπτά. Και επειδή κάποιος μπορεί να πει ότι έλα μωρέ, αυτές είναι ιδέες του Καργάκου ή του Γεωργιάδη και δεν είναι έτσι τα λοιπά, θα σας φέρω και ένα άλλο παράδειγμα, μια άλλη σειρά βιβλία, μια αρχαία γραμματεία αυτή τη φορά. Γιατί θέλω να καταλάβετε πώς διαλύονται και πρέπει να διαλύονται διάφοροι μύθοι που έχουν καλλιεργηθεί στην Ελλάδα. Τώρα, γιατί τα δείχνω, γιατί ξεκίνησα με αυτά σήμερα. Ναι. Χθες λοιπόν, να έρθει ο φακός σε μένα, ξεκίνησα και την περμένη εβδομάδα που είχα και αυτή τη συζήτηση με εκείνον τον νεαρό από την Ουγκάντα, νομίζω ήταν. Αυτός ο νεαρός ο Στέφανος. Ο Έλληνε, ο εξουγκάντας, δεν το λέω υποτιμητικά, λέω ότι πάντα στην αρχαιότητα βάζανε και ένα προφανείο. Ξέρω εγώ, ο Θουκυδίδης, ο Αλιμούσιος. Με αυτή την έννοια, δεν το λέω υποτιμητικά, δεν πάει σχετικό. Λοιπόν, εκεί λοιπόν που έγινε αυτός ο διάλογος μεταξύ μου και του Στεφάνου, του εξουγκάντας ορμωμένου, εκεί ξεκινήσαμε μια συζήτηση για το τι συνέβαινε στην αρχαία Αθήνα. Και θα καταλάβετε, αυτός ο πολιτισμός που έφτιαξε την Ακρόπολη, την οποία όλοι θαυμάζουμε και για την οποία σήμερα ερίζουμε για το αν πρέπει τα ιερά γλυπτά του Παρθενός να έρθουν ή δεν πρέπει να έρθουν στην Ελλάδα, φυσικά και πρέπει εννοείται, και που φτιάξαμε αυτό το ωραίο νέο μουσείο, ωραίο, εν πάση περιπτώσει ο Θεός να το κάνει, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που είναι, για να στεγάσουμε αυτά τα ωραία αριστουργήματα κτλ. Μάλιστα. Αυτός ο πολιτισμός τον οποίο δοξάζουν ξαφνικά όλοι και θυμηθήκαν όλοι και έγινε πάλι της μόδας και μπράβο που έγινε, ήταν ένας πολιτισμός, και θέλω να προσέξετε αυτό που θα σας πω, βαθύτατα φιλετικός. Τέλος. Το ξαναλέω. Βαθύτατα φιλετικός. Ιδέες που δήθεν πηγαίνουν στην αρχαία Ελλάδα και που λένε ότι οι αρχαίοι Έλληνες πιστεύανε ότι οι Έλληνες όχι μετέχεις ελληνικής παιδείας ή ότι δεν έχει σημασία ποια είναι η καταγωγή του κάθε ανθρώπου, είναι φοβερά ψεύδι. Για να σας το αποδείξω λοιπόν, τον Αρθλίο Φακός εδώ, Ιφηγένης, παρακαλώ πολύ, θα σας δείξω δύο παραγράφους από την Πολιτεία του Πλάτωνος, όπου ομιλεί ο Σοκράτης. Υπάρχει μεγαλύτερο πρότυπο ανθρωπισμού στην παγκόσμια φιλοσοφία, Λεωνίδα, από τον Σοκράτη? Δεν νομίζω. Ο Σοκράτης της περίφημης φράσεως «Ουδής εκών κακός». Βέβαια. Μπράβο. Για να δούμε λοιπόν, Αρθλίο Φακός, μην παγώνουμε στο Φακός. Τι λέει ο Σοκράτης στον τρίτο τόμο, είναι τον εκδόσεων Γεωργιάδη, είναι το βιβλίο πέμπτο της Πολιτείας. Πάμε να διαβάσουμε από εδώ. Σοκράτης. Θεωρώ πως όπως υπάρχουν δύο ονόματα, δηλαδή πόλεμος και στάση, έτσι και τα δύο βασίζονται σε κάποιες διαφορές. Και το ένα είναι φιλικό και συγγενικό, ενώ το άλλο είναι ξένο και άσχετο.
Έτσι, στην περίπτωση έχθρας προς οικείους ονομάζεται στάση, ενώ την έχθρα προς ξένους την λέμε πόλεμο. Πολύ ωραίο. Δεν λες κάτι παράξενο, Σωκράτης. Κοίταξε λοιπόν αν και αυτό που λέω είναι όπως πρέπει. Λέω δηλαδή ότι το ελληνικό έθνος είναι οικείο και συγγενές προς τους ομοεθνείς, ενώ είναι άσχετο και ξένο προς τους βαρβάρους. Λάφτον. Καλώς. Σωκράτης. Όταν λοιπόν μάχονται Έλληνες προς βαρβάρους και αντιστρόφως, θα πούμε ότι πολεμούν και είναι εκφύσεως πολέμοι. Και αυτή την έχθρα τη λέμε πόλεμο. Όταν όμως κάνουν κάτι τέτοιο Έλληνες προς Έλληνες, θα πούμε ότι είναι εκφύσεως φίλοι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση η Ελλάδα ενώσε και στασιάζει και να λέμε αυτή την έχθρα στάση. Το ξαναλέω. Όταν ωραίο, λοιπόν μάχονται Έλληνες προς βαρβάρους ο Κράτης, όχι εγώ, και αντιστρόφως θα πω ότι πολεμούν και είναι εκφύσεως πολέμοι, δηλαδή εχθροί. Και αυτή την έχθρα τη λένε πόλεμο. Όταν όμως κάνουν κάτι τέτοιο Έλληνες προς Έλληνες, θα πω ότι είναι εκφύσεως φίλοι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση η Ελλάδα ενώσε και στασιάζει. Και να λέμε αυτή την έχθρα στάση. Να το δούμε λίγο εδώ και στο αρχαίο. Για να μην νομίζω ότι είναι της μεταφράσεως. Ώρα δίκαιη, φημί γάρ, θα που λες στην άκρη εδώ, λίπια, πάνω πράγμα. Φημί γάρ, ισχυρίζομαι, φημί γάρ, το μεν ελληνικόν γένος, αυτό οικείον είναι και συγγενές. Το δε βαρβαρικό οθνίον τε και αλότριον. Πολύ ωραία. Έλληνας μεν άρα βαρβάρης και βαρβάρους έλυση πολεμήν μαχωμένους τε φύσομεν και πολεμίους φύση είναι. Σύμφωνο με τη φύση. Αυτά κυρίες και κύριοι τα λέγει ο Σωκράτης. Ο Σωκράτης δε, εκτός από μεγάλος φιλόσοφος της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, να ξέρετε, ήταν ο ίδιος ένας από τους αυτουργούς των έργων της Ακροπόλεως, γιατί ήταν και γλύπτες στην Ακρόπολη ο ίδιος ο Σωκράτης. Μάλιστα. Ο Σωκράτης, ο Σοφρονίσκου. Θέλω να καταλάβετε λοιπόν, ο λόγος μας έχουν κρύψει αυτά τα βιβλία είναι γιατί αυτά τα βιβλία, κυρίες και κύριοι, πολεμούν αυτή τη θολοκουλτούρα. Πολεμούν όλες αυτές τις ανοησίες που έχουν ποτίσει στο κεφάλι μας εδώ και δεκαετίες για να μας πάψουν να αισθανόμαστε υπερήφανοι που γεννηθήκαμε Έλληνες. Είμαστε πολύ υπερήφανοι που γεννηθήκαμε Έλληνες και δεν θα δώσουμε λογαριασμό σε κανέναν θολοκουλτουριάρη.